Η περιφέρεια Κρήτης στέκεται δίπλα σε ένα σκληρά εργαζόμενος, όπως οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό, χρηματοδοτώντας μια έρευνα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εντοπιστούν τα προβλήματα και οι αιτίες και έτσι ώστε αυτή η έρευνα να αποτελέσει εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων. Σκοπός της περιφέρειας είναι να στηριχτεί ο κλάδος, όχι μόνο από πλευράς εργαζόμενων, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρηματιών και σε μια δύσκολη εποχή όπου δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι έτσι ώστε να ελαστικοποιηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο κλάδο. Η έρευνα θα ξεκινήσει και θα κρατήσει μέχρι το τέλος Ιουλίου και αφορά όλη την Κρήτη. Αναμένουμε τα αποτελέσματα με πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της παγκρήτιας έρευνας που αφορά τις συνθήκες, τις εργασιακές συνθήκες στον κλάδο του επισιτισμού στα καταστήματα εστίασης. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, διότι χωρίς τη στήριξή τους η έρευνα αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Είναι η πρώτη έρευνα η οποία διεξάγεται σε επίπεδο Κρήτης. Σκοπό έχει να διερευνήσει όλες τις εργασιακές συνθήκες που έχουν φέρει τον κλάδο να έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Στη συνέχεια, όλα αυτά θα αναλυθούν, θα γίνουν οι προτάσεις πάνω στα προβλήματα, έτσι ώστε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κλάδο, τα οποία δεν τον κάνουν ελκυστικό και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται σε αυτό, τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Η έρευνα θα διαρκέσει μέχρι τέλος Ιουλίου και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μέσα στον Αύγουστο σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε και να επιλύσουμε επιτέλους όλα αυτά τα προβλήματα που όλα αυτά τα χρόνια τα αναφέρουμε, χωρίς επί της ουσίας να τα καταγράψουμε συστηματικά, να τα αναλύσουμε και στο τέλος να τα επιλύσουμε. Η έρευνα έχει ξεκινήσει. Η έρευνα έχει ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Από τη μέχρι στιγμής πορεία της έρευνας επιβεβαιώνονται αυτά που γνωρίζουμε για τον κλάδο. Καταρχήν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιστημονικό συνεργάτη, τον ανεξάρτητο επιστημονικό συνεργάτη, διότι πραγματικά η έρευνα για να φτιαχτεί έτσι ώστε να καταφέρουμε να τα καταγράψουμε όλο το μεγάλο φάσμα των εργασιακών προβλημάτων χρειάστηκε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία. Ο ανεξάρτητος μας συνεργάτης μας είναι η 3Win Action. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από τα ερωτηματολόγια τα οποία έχουν δημοσιευθεί τώρα και 10 μέρες να καλύψουμε όλη την γκάμα των προβλημάτων και προβλημάτων των οποίων δεν είναι τα τετριμένα και τα καθημερινά, τα οποία όλοι σας γνωρίζετε, όπως είναι η ανασφάλιστη εργασία, η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση, τα οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να καταγράψουμε και κάποια προβλήματα τα οποία αποτελούσαν ταμπού και κρυφά, όπως είναι τα προβλήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, της έμφυλης βίας, της ρατσιστικής αντιμετώπισης κάποιων εργαζομένων από άλλα έθνη, τα οποία επί της πράξης όταν καταγγέλλονταν προφορικά δεν μπορούσαν σε επίσημες καταγγελίες, διότι ήταν αδύνατον να επιβεβαιωθούν ή να υποστηριχθούν, με αποτέλεσμα αυτά να μην έφταναν ποτέ εκεί που πρέπει. Θέλουμε λοιπόν να δούμε και το ποσοστό του προβλήματος σε αυτά τα πράγματα. Η έρευνα έχει ήδη πάρα πολλά ερωτηματολόγια. Σκοπός είναι να φτάσουμε κοντά στα 2.000 ερωτηματολόγια σε επίπεδο Κρήτης για να έχουμε ένα πολύ καλό και ασφαλές δείγμα. Η έρευνα, πέρα από τα προβλήματα του κλάδου, τα οποία ο Συνδικαλιστικός Φορέας και η Περιφέρεια Κρήτης θα αναδείξουν και θα απευθύνουν στα συναρμόδια Υπουργεία, στους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου, προσδοκώντας την όποια βελτίωση των συνθήκων εργασίας, που είναι ο κυριότερος από τους στόχους της έρευνας, αλλά δεν είναι ο μόνος. Η έρευνα επίσης θα απαντήσει σε ερωτήματα όπως το πού οφείλεται η μεγάλη παραίτηση, πού πάει αυτός ο κόσμος που φεύγει, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εκτός από τα ερωτηματολόγια τα οποία θα αποκωδικοποιηθούν ως αποτύπωση της έρευνας, παράλληλα θα τρέξει και μία σειρά συνεντεύξεων με επιχειρηματίες του χώρου, έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις σχετικά με το θέμα. Ασχέτως αν αυτές δεν αποτυπωθούν στα αποτελέσματα της έρευνας, όμως θα πρέπει να ακουστούν για να δούμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε συνολικά το θέμα από κάθε οπτική γωνία.
Επίσης, θα πάρουμε δεδομένα όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα, τα εκπαιδευτικά κενά του χώρου και το πώς μπορεί αυτά να απαντήσουν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής σε σχέση με την εκπαίδευση που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος και πώς θα απαντήσουν σε χαρακτηριστικά κοινωνικής και οικονομικής αλλά και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που σιγά σιγά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενσωματώσουν στην καθημερινή λειτουργία τους. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα που έχουμε πάρει, δηλαδή ποσοτικά οι απαντήσεις, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θεωρούμε, έχουμε ως αρχική εκτίμηση ότι θα φτάσουμε το στόχο των 2.000 ερωτηματολογίων. Ήδη η έρευνα ξεκίνησε από τις 1 Ιουλίου. Έχει ήδη διαφημιστεί στα social media, έχουν αποσταλεί mails σε newsletter του φορέα υλοποίησης, του σωματείου, στα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου. Έχει γίνει επίσης ένα πλάνο για την περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην έρευνα. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Triwin Action, στον ιστότοπο του σωματείου, στα social media του σωματείου. Και έχει επίσης δημοσιευθεί ήδη, όπως όλοι γνωρίζετε, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με σύνδεσμο ο οποίος οδηγεί στην έρευνα εδώ και μία εβδομάδα. Εγώ θέλω απλά να κλείσω απευθύνοντας ένα κάλεσμα στους εργαζόμενους του επιστημιστικού χώρου να μην διστάσουν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Έχουμε εκμεταλλευτεί όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας, όλα τα εργαλεία της σύγχρονης εποχής, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η ανωνυμία των όσων λάβουν μέρος στην έρευνα. Και γι' αυτό θα θέλουμε να απαντήσει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος, ώστε το δείγμα να είναι κατά το δυνατόν ενδεικτικότερο και να απαντήσει χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ούτε να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει κάτι από την πραγματικότητα.